Storytelling, εποχή, όλα είναι δρόμος. Σε αυτό το βίντεο κάποιοι από εσάς θα βαρεθείτε, κάποιοι θα νομίζετε ότι μιλάω καταλαβίστικα, κάποιοι δεν θα ξέρετε το τραγούδι. Απλά το ζήτησαν πάρα πολλοί κόσμος. Μου κάνει και εμένα εντύπωση που το ξέρουν τόσοι και το ζητάνε. Λοιπόν, είμαι 19-20 ετών, έχω αρχίσει και καγκουρίζω ίσον καγκουράς, καγκουρεύω, πώς να το πω δεν ξέρω. Έχω ένα Seat Leon κίτρινο και το φτιάχνω. Το έχω κάνει πίτα, μπούνια κτλ. Πηγαίνω τα βράδια ως νεαρός στα στέκια τα κοντράδικα. Δεν συμμετέχω σε κόντρες, διότι χέστης, να το ξεκαθαρίσουμε αυτό. Αλλά πάω στο θέμα πασαρέλας. Όσοι ήταν εκείνη την εποχή και ξέρουν, λίγο πιο κάτω από την Βούτα, από την Ολυμπιακή, το σήμα της Ολυμπιακής στη Βουλιαγμένης, είχε ένα Lidl, κάτι τέτοιο, και είχε ένα τεράστιο πάρκινγκ και μια Nissan νομίζω. Εκεί παρκάραμε όσοι θέλαμε να κάνουμε πασαρέλα. Μετά αργότερα λιμανάκια στην καντίνα και τα λοιπά, Λαϊνόπουλο, Μαύρη, Κερατέα και πολύ πολύ μετά έγινε μόδα το σεφ, όπου εκεί ήταν τέλεια η φάση με το σεφ, περνάγαμε τέλεια κάθε βράδυ. Αυτά ήταν τα κοντράδικα στέκια της εποχής, μέχρι που ήρθαν τα ματ. Να τονίσουμε εδώ ότι για να σπάσει αυτό το πράγμα που είχε γίνει τεράστιο εκείνη την εποχή, το ρίμπας ας πούμε, πατηλίκια στο ρίμπας κάθε βράδυ, για να σπάσει αυτό το πράγμα παιδιά αναγκαζόντουσαν και ερχόντουσαν ή από πολύ νωρίς κλούβες ματ και κλείναν τα πάρκιν για να μην μπορείς να μπεις μέσα καν και στο Λούνα Πάρκ πριν το ρίμπας, ή ερχόντουσαν τα ματ κανονικά δημιουργίες με ασπίδες και ντουκουντουκουντουκουντουκουντουκου τα ρόπαλα και σπάγανε ο κόσμος και τα λοιπά. Και μετά για να σου σπάσουν το τζαμπουκά λίγο παρακάτω, σε σταμάταγαν πάντα σε μπλόκο και σε γράφανε ακόμα και για τριγωνάκι ή για φαρμακείο ή για σκουλαρίκι. Δηλαδή θα σε γράφανε για οτιδήποτε, για να σπάσει αυτή η μανία που υπήρχε τότε με τις κόντρες και με τα στέκια που μαζευόμασταν. Εκείνη την εποχή λοιπόν έχω το Seat Leon και διαβάζουμε όλοι Max Power και Power Techniques, όποιος ξέρει, ξέρει τι εννοώ. Και ήθελα να γράψω, ήθελα να κάνω ένα κομμάτι για τις κόντρες, για τα αυτοκίνητα, για τη φάση, για το πώς περνάμε, ένα χαΐστικο ωραίο κομμάτι για αυτή την κατάσταση. Γνωρίζω το Delta Me, ο Delta Me ξεκίναγε τον burnout με κάποια άλλα παιδιά, ήταν σε ένα άλλο περιοδικό και ξεκίναγαν τον burnout. Με το Delta Me ήμασταν φίλοι καθώς τον είχα γνωρίσει στα στέκια, είχε έρθει, μου είχε μιλήσει, γνώριζε τη μουσική, τη φάση και άκουγε τα τραγούδια μας από παλιότερα. Και του λέω, ρε φίλε, άμα κάνω ένα κομμάτι, θα το εκδώσουμε στο Burnout. Μου λέει, εννοείται. Μου λέει, γράψε εσύ κομμάτι. Μου λέει, τι κομμάτι. Του λέω, ρε φίλε, τίποτα. Τάπα, κόντρες, γκόμενες, αυτοκίνητα, τουρμπίνες, πολυεστέρες, spoiler, καγκουριές. Μέσα. Εγώ εκείνη την εποχή να ξεκαθαρίσω εδώ πως ακόμα δεν έγραφα στίχους ολοκληρωμένα. Δεν είχα την αυτοπεποίθηση και την πίστη στον εαυτό μου ώστε να πάρω ένα τραγούδι από το τίποτα, ένα κενό φύλλο χαρτί δηλαδή, και να ξεκινήσω να γράψω κουπλέ, ρεφρέν, κουπλέ, ρεφρέν. Έγραφα μεμονωμένα πραγματάκια, πολύ λίγα, κάνα κουπλεδάκι, καμιά ατάκα για κάνα ρεφρέν, τέτοιες χαζομάρες, δεν είχα ακόμα πιστέψει στον εαυτό μου. Έκανα όμως πάρα πολύ παρέα και την εποχή με το στοίχημα. Στου στοίχημα να ξεκαθαρίσουμε ότι έχω φτιάξει τους δύο πρώτους δίσκους, τόση των Αγγέλων 4 δαίμονες, μη ξυχοληψία επιμέλεια παραγωγής, έχουν γίνει στο στούντιό μου, στο σπίτι μου δηλαδή. Ο Βαλάντης, ο Ψηλός ή αλλιώς Λεμπρόν από το στοίχημα, ήταν κολλητός αδελφικός φίλος εκείνη την εποχή, ήμασταν όλη μέρα μαζί και με τη Μαρίνα. Και του ζήτησα, επειδή τον σέβομαι ακόμα και σήμερα ως πένα, ως songwriter, του ζήτησα να μου γράψει ένα κομμάτι για τις κόντρες. Ο Βαλάντης έμεινε λίγο παγωτό, μου λέει, ρε φίλε, τι φάση, εγώ τι δουλειά έχω, καταρχήν δεν το γουστάρω κιόλας. Του λέω, μη φοβάσαι, θα σου ετοιμάσω 50 σειρές, ξέρω εγώ, 10 σειρές γράμματα, που θα σου εξηγήσω τι θέλω να πω μες στο κομμάτι, ποια αυτοκίνητα θέλω να αναφερθούν, ποια είναι τα στέκια τα νυχτερινά που πηγαίνουμε, όλα, θα στα αναλύσω, θα στα πω. Και πάνω εκεί, ρε παιδί μου, θα σε βοηθήσω κιόλας, δεν χρειάστηκε να το βοηθήσω, σε απορίες σου να γράψεις. Όντως έτσι και έγινε. Είχε και την ιδέα εκείνος να λέγεται «Όλα είναι δρόμος» από την ομώνυμη ταινία. Έχω φτιάξει το beat ήδη. Είναι έτοιμο. Και ήταν το πρώτο μου κομμάτι
που ήμουν λίγο πιο groove, δηλαδή λίγο πιο ρυθμικός. Δεν ήταν αυτό το κλασικό το rap που κάναμε παλιά την εποχή Βαβυλώνα κτλ. Ήταν το πρώτο κομμάτι που γκρούβαρε και ήταν, ρε παιδί μου, τραγουδιστό rap, να το πω λαϊκά. Ετοιμάζω το κομμάτι, μου άρεσε πάρα πολύ, μιλάω με τον Δέλτα Μη, με τον Δημήτρη, βρισκόμαστε, του λέω πάρτο, αυτό είναι, θα πάει τάπα. Μου λέει ωραία, μου λέει τι θέλεις γι' αυτό, του λέω τι εννοείς τι θέλω γι' αυτό, τίποτα, τι να θέλω, να εκδοθεί, να κάνουμε ένα βίντεο, σαν βίντεο κλιπ, ρε παιδί μου, για να βγει στο DVD με το περιοδικό, από έτοιμα πλάνα που έχουμε, από κόντρες, από εκθέσεις αυτοκινήτων, από στέκια κτλ. Δεν θέλω λεφτά, δεν θέλω κάτι, είναι στίχοι του Βαλάντη, το κομμάτι δικό μου, η μουσική δική μου, αυτό, that's it. Okay, γαμώ, υπογράφω και ένα χαρτί ότι δεν ζητάω χρήματα από τις πωλήσεις του περιοδικού κτλ. Όντως, εγώ γούσταρα να βγει το κομμάτι να το ακούσει ο κόσμος και να γίνω, πώς να το πω ρε παιδί μου, να γίνω ήρωας εντός εισαγωγικών τώρα στη φάση αυτή την οποία γούσταρα και αγαπούσε. Να δώσω στον κόσμο ένα κομμάτι να ακούσει που να τον αντιπροσωπεύει σε αυτό που και εκείνος γουστάρει και να μοιραστούμε την κάβλα μας. Βγήκε το κομμάτι με το περιοδικό, πήγε πάρα πολύ καλά, δηλαδή θυμάμαι ότι ξαφνικά στο ΣΕΦ μπαίνανε αυτοκίνητα με ηχοσυστήματα και το παίζανε τέρμα. Γούσταρα πάρα πολύ, είναι η ανεμελιά κοινιώτη όλοι μέσα σε αυτό το κομμάτι και η Καγκουριά και η Κουταμάρα. Περάσαμε τέλεια. Ακόμα και σήμερα από ό,τι φαίνεται ο κόσμος το θυμάται, γι' αυτό και μου ζήτησαν να κάνω ένα τέτοιο βίντεο και σας ευχαριστώ πολύ. Όλα είναι δρόμος, ζούμε εκεί που δεν υπάρχει νόμος κι όμως δεν παίζει ρόλο εδώ καλύτερος χρόνος. Τα αμάξια μοιάζουν σφαίρες, ρολαριστές δευτέρες, μοτρίγια σκίζουν κόφτες και πέμπτες καυτές. Να είστε καλά.